Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστώ τον κύριο Στήλιο, τον συνάδελφο Νέα Δημοκρατία, που μου έδωσε τη σειρά του, διότι υπάρχει μια ανηλυμένη άλλη υποχρέωση μετά. Να ξεκινήσω σύντομα, ευχόμενος και εγώ ότι το καλύτερο για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε στα χθεσινά απαράδεκτα επεισόδια. Να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους στο κρατικό της Νίκαιας, οι οποίοι παρότι δεν εφημέρευαν, άνοιξαν το νοσοκομείο για άλλη μια φορά, θυμίζω σε παλιότερους, το ίδιο έγινε στο ατύχημα της Πετρόλα, το ίδιο έγινε στο σεισμό του 99, που ήμουν και εγώ εκεί τότε, το 99, αλλά και στο ατύχημα της Πετρόλα, το 99 μπήκαν 6 χειρουργία ταυτόχρονα, ενώ το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Έγινε ένας τεράστιος συναγερμός τότε. Και πραγματικά αυτό είναι η ουσία, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, η ουσία του ΕΣΥ που σώζει ζωές. Και που δυστυχώς σήμερα φάνηκε με την κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας το πόσο το υποτιμά και το υπονομεύει αυτή η κυβέρνηση, θα τα πούμε άλλη ώρα. Δεν θα σταθώ πολύ στα άλλα θέματα του νομοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, γιατί θέλω να αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας μου στο θέμα των αεροδιακομιδών και όλο αυτό το κεφάλαιο. Απλά να πω μόνο μια κουβέντα. Δεν είναι επιστημονικό ούτε υπέρ της πολιτικής προστασίας να έρθει το πιο αρχαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας, που είναι το Εθνικό Αστροσκοπείο, στο Υπουργείο σας, που είναι ακόμα ένα κέλυφος. Κέλυφος είναι. Οργανισμό δεν έχει, τίποτα δεν έχει, και θα έρθει το Εθνικό Αστροσκοπείο. Ο σκοπός είναι προφανώς, έχει να κάνει με αυτά που έγιναν και το καλοκαίρι πέρυσι με τις πυρκαγιές και τα λοιπά, και τις ανακοινώσεις που έβγαλε, που ήταν διαφορετικές από τις επίσημες. Θέλετε να ελέγξετε τη διοίκηση. Δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος, όπως δεν υπήρχε που μεταφέρθηκε και από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης την προηγούμενη φορά. Ή για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πρέπει να διασφαλιστούν όλα αυτά που διασφαλίζει ο στρατός με το να είναι από πάνω του για τη λειτουργία της, με το να έρθει σε εσάς. Τέλος πάντων, αναφέρθηκαν στην ΑΕΦ, δεν θέλω να αναφερθώ εγώ. Εγώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω μια σύγκριση. Σε εσάς και μένα. Η σύγκριση ήταν η εξής. Τι κάνατε, το λέω έτσι για να δώσω και λίγο αυτό. Τι κάνατε εσείς για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ 19 με 23 και τι κάναμε εμείς 15 με 19. Και να δείτε που δηλαδή τα σχέδια, αυτά εδώ, είναι σχέδια επί χάρτου. Όλες οι παράγραφοι που αφορούν τις αεροδιακομιδές δεν έχουν απολύτως καμία αξία, και θα το αποδείξω, και το μόνο που νοιάζει αυτούς που το φτιάξανε είναι το άρθρο 9 μεταβατικές διατάξεις, ότι η σύναψη από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών διάσωσης και αεροδιακομιδών κατά ΧΕΜΣ με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ιδίως μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικούς διασώσεις, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Εγώ προειδοποιώ. Αντίστοιχη προσπάθεια έγινε το 2000. Επισημητικού εξυγχρονισμού. Εγώ ήμουν στην ΕΙΝΑΠ τότε. Άσε που ήταν τζάκι. Εσύ που ήσουν. Λοιπόν, τότε αγοράστηκαν τα ελικόπτερα έτσι όπως αγοράστηκαν. Δόθηκε το πτυτικό έργο των αεροδιακομιδών στη Γελιτάλια. Και θρηνήσαμε 14 νεκρούς. 14. Την Πεφών, άλλους γιατρούς, διασώσεις του ΕΚΑΒ και ασθενείς που μεταφέρονταν. Γιατί δεν τηρούνταν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία με ευλαβικό τρόπο τηρεί η ελληνική πολεμική αεροπορία, η αεροπορία στρατού, που από το 2003, μετά το τρίτο θανατηφόρο ατύχημα, θυμάμαι ότι τότε στην ΕΙΝΑΠ, όταν έπεσε το πρώτο στο Σούνιο, που υπήρχε η πρόγνωση ότι είναι πολύ κακός ο καιρός, παιδιά, καθυστερείτε, μην έρθετε, παραμείνετε στη Τζιά και ελάτε μετά. Από τη μετέφεραν ένα καρδιοπαθή από την τέτοια, ήθελε να τελειώσει ο πυρός, γιατί πληρώνονταν με την ώρα. Αυτό το θέμα. Και σηκώθηκε και έπεσε στον Πάτροκλο στο Σούνιο από κάτω. Είχαμε πει, θα πέσει κι άλλο. Και πέσαν άλλα δύο. Και μετά το γυρίσαμε και το ανέλαβε. Και από τότε δεν έχει ξαναγίνει ατύχημα από τότε. Και τώρα, μετά από αυτή την εμπειρία τη δραματική ως χώρα, ξανακουβεντιάζουμε. Λέτε εδώ, θα φτιάξω αυτό, θα φτιάξω εκείνο, θα φτιάξω τ' άλλο, θα φτιάξω βάσεις. Δεν έχετε φτιάξει τίποτα. Έχετε κλείσει αυτά που ανοίξαμε. Και λέτε, και μέχρι να τα κάνω, θα νοικιάζω. Αυτό το ζούμε όλο. Μέχρι να τα κάνω, θα νοικιάζω. Τι θα νοικιάζεις? Να ξανά έχουμε Ιτάλια και νεκρούς? Προσέξτε και ευθύνη. Πάμε στα συγκεκριμένα τώρα. Αφήστε τώρα τα τέτοια. Έτσι έλεγε και η Ιτάλια. Αλλά πληρωνόταν με την ώρα. Πώς θα τους πληρώνετε αυτούς? Αυτούς που θα νοικιάσετε. Πώς θα τους πληρώνετε?
Με τι να τους πληρώνετε? Με την ώρα. Αυτό να πετάνε. Άμα θες να πετάς διαρκώς χωρίς αυτό, γιατί έτσι πληρώνεται, δεν υπάρχει πρωτόκολλο ασφαλείας. Πάμε στα συγκεκριμένα. Μόλις είχαμε αναλάβει κυβέρνηση, αρχές του 16, ανοίξαμε την πρώτη βάση στη Χαλκιδική, αξιοποιώντας με συνέργειες την πυροσβεστική. Πού βασίστηκε αυτό? Σε αυτό που και εσείς λέτε, εδώ, ότι με βάση την απόφαση 26 Εντεκάτου του 2015, κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έβαζε όλα τα πτυτικά μέσα κάτω από μία σκέπη. Αυτό χρησιμοποιείτε και εσείς τώρα για τον καινούργιο μηχανισμό εναέριας διάσωσης κτλ. Τότε λοιπόν πήραμε το ελικόπτερο της Χαλκιδικής, της πυροσβεστικής, με πιλότο από την πυροσβεστική και με ευθύνη βέβαια της πολεμικής αεροπορίας κτλ. Και καλύψαμε την περιοχή εκείνη που το καλοκαίρι έχει τεράστιο πρόβλημα. Μπορεί να κάνει την απόσταση Χαλκιδική Θεσσαλονίκη 5 και 6 ώρες γιατί φράζει Κασάνδρα. Και σώθηκαν και γυναίκα με έμφραγμα, θυμάμαι, την πρώτη χρονιά. Αυτό έγινε κατευθείαν την πρώτη χρονιά. Έγινε το καλοκαίρι του 16. 16, 17, 18, 19 λειτουργήσε, 20 το κλείσατε. 20 το κλείσατε. Δεύτερο, Σεπτέμβρη του 16 και με επιτόπιες επισκέψεις δικές μου επανειλημμένες εκεί για να ξεπεράσουμε το σκόπελο της ελληνικής γραφειοκρατίας, μέχρι και που θα μπουν τα αγκύρια που θα κρατάγανε σταθερά τα φτερά των ελικοπτέρων, ασχολήθηκα εκείνη την περίοδο, ανοίξαμε τη βάση των αεροδιακομιδών στην Σύρο. Αίτημα των Κυκλαδιτών 40 χρόνια, δεν το είχε κάνει κανένας, που μείωσε στο μισό το χρόνο μέχρι να μεταφέρει. Και πώς το χρηματοδοτήσαμε? Βάζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία, 1,5 λεπτό θέλω, για πρώτη φορά την ιστορία, το ΝΕΟΠΗ να χρηματοδοτεί με 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο το ΕΚΑΒ για τις διακομιδές βαρέως πασχόντων. Αυτά τα 13 εκατομμύρια τα δώσαμε με αναδρομική ισχύ από το 2012 και με τα χρήματα του 12, 13, 14, 15 με 48 εκατομμύρια ευρώ ξεπληρώσαμε χρέη 90 εκατομμυρίων ευρώ που είχε το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για διακομιδές από τέλη της δεκαετίας του 80 που έτσι είχε πληρώσει άνθρωπος. Εμείς τα ξεπληρώσαμε. Και με τα υπόλοιπα χρηματοδοτούσαμε τις διακομιδές κάθε χρόνο. Και πήραν και κάποια ασθενοφόρα και χρηματοδοτήσαμε και τη λειτουργία και των πλωτών που με το Μακαρίτη Σαντορινιό πήραμε τα πρώτα τρία. Αυτά τα τρία που είναι σε Ρόδο, Λέρο, Νάξο. Τα οποία κάνουν, γιατί δεν χρειάζονται μόνο αεροδιακομιδές, μπορεί από την Σύρο ή από τα διπλανά νησιά, από την Άξο κτλ. Να πάει με πλωτό. Ένα που δεν είναι πολύ βαρύ στο νοσοκομείο της Σύρου, για παράδειγμα. Και τι που είναι τώρα, ξέρετε? Σε τάκους έξω είναι και τα τρία, δεν λειτουργούν. Σε τάκους έξω είναι και τα τρία, δεν λειτουργούν. Και παραγγείλατε και άλλα 7-8. Έτσι. Παραγγείλατε και άλλα 7-8. Λειτουργούν τα πρώτα τρία. Κανένα δεν λειτουργεί. Ξέρω εγώ πολύ καλά ότι δεν λειτουργεί. Λοιπόν. Της Κέρκυρας είναι από πιο παλιά. Δεν είναι τα πρωτά που πήραν τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να τελειώσουμε. Ανοίγουμε τη βάση των αεροδιακομιδών στη Σύρο. Η βάση των αεροδιακομιδών στη Σύρο και το 22 για ένα μεγάλο διάστημα είχε πρόβλημα. Και τώρα, εδώ και 3 μήνες, δεν έχει ελικόπτερο. Και ενώ υπάρχει εκεί διασώστες και πλήρωμα, φεύγει το ελικόπτερο που αγοράστηκε από τη δωρεάν Άρχου, από τα Μέγαρα, πάει στη Σύρο, παίρνει το προσωπικό και πηγαίνει κάτω. Να το φέρει και ξαναγυρίζει πίσω και κάνει χάνοντας πάρα πολύ χρόνο. Γιατί δεν έχει ελικόπτερο εκεί. Λοιπόν, τρίτον, τα δύο αεροπλανάκια του Νιάρχος που πήραμε, συν τα δύο ελικόπτερα, θα μπορούσατε να είχατε επισκευάσει και τα τρία τα παλιά, παρά το ότι ζητάνε κάποιοι εκεί τα κέρατα τους τα τράγια για να επισκευαστούν αυτά. Τότε είχαμε συμφωνήσει να τα επισκευάσει η ΕΑΒ χρηματοδοτώντας από τον Νιάρχο. Και το αλλάξατε αυτό γιατί πήραμε καινούριο. Δύο. Το τρίτο δεν φτιάχνει. Τα δύο φτιάχνουν. Μια χαρά. Λοιπόν, ναι, ξέρω. Λοιπόν, και τώρα φτάνουμε στο συγκεκριμένο. Γιατί λοιπόν, κύριε Κικίλια. Και ανοίξαμε και τη βάση στο Άκτιο. Όπου στη βάση στο Άκτιο, πάλι το τελευταίο διάστημα, δεν πετάει το βράδυ, δεν έχει πλήρωμα, δεν έχει αυτό. Γι' αυτό χάθηκε και αυτός που του δίνεται το όνομα. Αν λειτουργούσε η βάση του Άκτιου εκείνη την περίοδο, μπορούσε να πάει να τον πάρει τότε και να μην χαθεί η ζωή του. Αλλά, για να το τελειώνω.
Έχετε 4 χρόνια με την πανδημία, 4 χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Γιατί δεν βάζετε στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα ποσό της τάξης των 40-50 εκατομμυρίων για αγορά των ελικοπτέρων? Και άμεσα, τον Νιάρχος τα πήρε σε ένα θυμίζω χρόνο. Το χρόνο, κύριε Πολάκη. Τον Νιάρχος τα πήρε σε ένα χρόνο. Εσείς τι κάνετε? Κάνετε ένα σχέδιο εδώ. Θα ανοίξω, λέει, 6 βα. Έχετε κλείσει τις 3 σχεδόν που ανοίξαμε εμείς. Θα ανοίξω κάποιες. Είναι λάθος η κατανομή αυτή. Λάθος είναι η κατανομή που έχετε κάνει εδώ. Και γεωγραφικά και όπως θα δες, λάθος είναι. Και με, λέτε, θα, μέχρι να το καταφέρω, δηλαδή ποτέ, θα νοικιάζω υπηρεσίες. Απλά θέλετε να φάτε τα 13 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει το ΕΚΑΒ από τον ΕΟΠΗ, που τα δύο τα τρώει ο καϊξής της Νάξου. Στην Άξο το πλωτό είναι στους τάκους και συνεχίζει και κάνει τις διακομιδές με 1.800.000 ευρώ το χρόνο αμοιβή ο γνωστός καϊξής που κάνει τις διακομιδές εκεί. Και το, που τον είχαμε σταματήσει και τον συνεχίζεται. Αυτή η δουλειά γίνεται. Το καταλάβατε? Λοιπόν, αυτό είναι η διαφορά μας του τι κάναμε και του τι κάνατε. Και το όταν μεγαλεπίβολα ότι φτιάχνουμε καινούριο, τίποτα δεν φτιάχνετε. Ετοιμάζετε. Ξέρετε το όνομα, ρωτήστε τον βουλευτή σας, ρωτήστε τον κύριο Βούση, το ξέρετε. Δεν μου έρχεται το όνομα, ξέρετε, εγώ δεν φοβάμαι να πω ονόματα. Απλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, καϊκτσής είναι αυτός που έχει το καϊκι. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του. Έτσι το λέγαμε. Ναι, είναι αυτός, είναι αυτός, γελάς κύριε Κικίλια μου. Είναι αυτός που χρεώνει. Τον Άξο πάρω 6.000 ευρώ. Πήγαινε, έλα, αυτός είναι. Για να καταλάβεις γιατί λέμε. Έτσι, γιατί δεν το ξέρεις. Λοιπόν, το πηγαίνετε, θέλετε να συνεχίσετε να τρώει τα λεφτά εκεί και τα υπόλοιπα να τα φάνε από τα 13, να τα φάνε οι ιδιώτες που θα νοικιάσετε υπηρεσίες αεροδιακομιδών. Αυτό θα κάνετε. Αλλά δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Προσέξτε, μην έχουμε κάποιο ατύχημα σαν το 2000, 2001, 2002. Σας προειδοποιώ από σήμερα ότι έχετε εσείς την ευθύνη. Ολόκληρη, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε.